Γεια σας και καλώς ορίσατε στο κυπριακό κανάλι του YouTube Άδραξε Τροφή για Σκέψη. Μια προσπάθεια να ενημερώσει γονείς, μαθητές, φοιτητές αλλά και επαγγελματίες σε διάφορα θέματα που μας απασχολούν στην Κύπρο μας. Κάντε subscribe στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε. Σήμερα θα μιλήσουμε για ακόμα ένα τομέα επαγγελμάτων που για μένα είναι αυτός ο οποίος έχει τις μεγαλύτερες προοπτικές σαν επαγγέλματα του μέλλοντος και δεν είναι άλλος από τον τομέα της ανάλυσης δεδομένων. Ξέρω ότι σχεδόν οι περισσότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτά τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την ανάλυση δεδομένων. Είναι ένας εντελώς καινούριος τομέας και έχοντας την τιμή και τη χαρά να συνεργάζομαι με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που ασχολείται στην Κύπρο στο συγκεκριμένο τομέα και είχα την τύχη να έρθω σε επαφή μέσα από τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων και Μάρκετινγκ με διάφορες εταιρείες οι οποίες έχουν ανάγκη για την ανάλυση δεδομένων και αυτό που διαπιστώνω καθημερινά είναι ότι οι περισσότερες εταιρείες έχουν τεράστιο πρόβλημα να βρουν ανθρώπους όπου θα μπορούν να δαμάσουν τα δεδομένα. Έχουμε μια νέα τάξη πραγμάτων. Τα δεδομένα βρίσκονται παντού. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω, ξεκινώντας από μια περιγραφή, ποιες είναι οι δουλειές ουσιαστικά που μπορεί να κάνει κάποιος και τους τομείς που μπορεί να ασχοληθεί με αυτό τον τομέα. Και επίσης, μετά θα μιλήσω από το σχολείο, τις σπουδές και τι στοιχεία χρειάζεται για να καταφέρει να αναπτύξει κάποιος την καριέρα του στον τομέα που ονομάζεται στα αγγλικά Data Science, Data Analytics, Business Intelligence. Θα ακούσετε διάφορους όρους και θα προσπαθήσω έτσι με πολύ απλά λόγια να σας εξηγήσω τι είναι. Υπάρχει μια έκφραση από κάποιο μεγάλο καθηγητή που λέει στα αγγλικά Data is the new oil. Τα δεδομένα είναι το καινούργιο πετρέλαιο το οποίο κινεί τα πάντα. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεστε σε ένα χώρο που λέγεται YouTube το οποίο τρέχουν δισεκατομμύρια δεδομένα που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πίσω που πρέπει να αναλύσουν. Όλες οι αποφάσεις ανεξαρτήτως του τομέα, τονίζω, ανεξαρτήτως του τομέα και θα δώσω διάφορα επαγγέλματα και τομείς έχουν να κάνουν με την ανάλυση δεδομένων. Και θα εξηγήσω με λεπτομέρεια λιγάκι το ότι είναι αυτό, είναι κάποια παραδείγματα για μπρος που να καταλάβουμε το τι σημαίνει. Θα ξεκινήσω με τον τομέα αυτό που ονομάζεται Business Intelligence. Τι είναι αυτό στις εταιρείες, τις διάφορες, ας πάρουμε ένα σούπερ μάρκετ. Εσύ πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και αγοράζεις προϊόντα. Πας στο ταμείο και κάνει τικ τικ που περνάει. Την ώρα που γίνονται αυτοί, δημιουργούνται κάποιες πράξεις μέσα στα συστήματά τους. Επίσης, την ώρα που έρχεται ο προμηθευτής και φέρνει τα διάφορα προϊόντα, πάλι δημιουργούνται διάφορες πράξεις. Την ώρα εσύ που βάζεις τη κάρτα την οποία έχεις της υπεραγοράς, πάλι γίνονται κάποιες καταγραφές. Όλες αυτές οι καταγραφές φυλάσσονται σε δεδομένα, σε γραμμές δεδομένων. Έτσι, για να σας δώσω κάποιους αριθμούς για να καταλάβετε, ας πούμε, γνωστές υπεραγορές μπορεί να χειρίζονται 1 δισεκατομμύριο δεδομένα, τα οποία, επειδή οι υπολογιστικές μηχανές πια και έχουν φτάσει σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και επίσης αυτό υπάρχει κάτι που ονομάζεται cloud, το οποίο τα δεδομένα μπορεί να τα φυλάσεις στο ίντερνετ στην πραγματικότητα, έχουν αρχίσει να χρειάζονται άνθρωποι όπου θα δαμάσουν τα δεδομένα. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι υπάρχει μια υπεραγορά και θέλει να κάνει κάποιες προσφορές. Ποια προϊόντα θα βάλει στις προσφορές? Αυτό που κάνουν, αυτοί που μπορούν να το κάνουν και όταν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν, μπαίνουν σε αυτά τα δεδομένα, τα κατεβάζουν και αρχίζοντας χρησιμοποιώντας προγραμματισμό, στατιστική ανάλυση και επίσης και γνώσεις των επιχειρήσεων να αποφασίσει το σύστημα
για ποια προϊόντα θα βάλουμε σε προσφορά. Δηλαδή, αν εσύ έρχεσαι και λες, θα εστιαστώ να προωθήσω σε γυναίκες οι οποίες είναι από 30 μέχρι 60 χρονών και θέλουμε να βάλουμε κάποια προϊόντα τα οποία θα τα ονομάσουμε φύση, θα ψαρέψουν, θα τα χαμηλώσουμε την τιμή για να μπορέσουμε να τους κάνουν να έρθουν για να δούνε ή να ψωνίσουν και τα άλλα προϊόντα. Αυτό ονομάζεται basket ανάλυση, δηλαδή κάνω ανάλυση το τι προϊόντα υπάρχουν στο κάθε καλάθι της νοικοκυράς. Αφού έχω την κάρτα, τη loyal card, την οποία έχει για το σούπερ μάρκετ, έχω τα δεδομένα, χρησιμοποιώντας ειδικά προγράμματα τα οποία χρειάζονται πολύ ειδικές γνώσεις, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, χρειάζεται να έχεις και την κατάλληλη παιδεία στην ανάλυση δεδομένων, θα αποφασίσει το σύστημα και θα έρθει να πει ότι στο κάθε καλάθι της νοικοκυράς υπάρχουν, να τους χάρει, και θα σας δώσω συγκεκριμένο παράδειγμα, σε όλα τα καλάθια αυτά θα υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, ακούγεται λίγο έτσι αστείο, αλλά είναι πραγματικότητα, θα υπάρχουν σερβιέτες. Οπότε πιάνω τις σερβιέτες της Always και τις βάζω 60% κάτω. Και αυτό αυτόματα το σύστημα στέλνει από ένα SMS, γιατί έχουμε πάρει την άδεια να στέλνουμε από τις κάρτες, και με αυτόν τον τρόπο αρχίζουμε και προωθούμε. Όλο αυτό το πράγμα που περιέγραψα είναι μια ανάλυση δεδομένων. Όμως μπορεί να είναι η ανάλυση δεδομένων που θα αποφασίσουμε πόσες κλίνες χρειάζονται σε ένα νοσοκομείο για την εντατική. Ζήσαμε την ανάλυση δεδομένων στο κορονοϊό. Οι αποφάσεις που παίρνονται είναι σύμφωνα με κάποιους δείχτες που κάποιοι άνθρωποι πίσω θα πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο στον χώρο των επιχειρήσεων. Η ταυτοποίηση του DNA, γιατί κάποιος λέει θα πάω να σπουδάσω βιολογία και τι θα κάνεις, θα ασχολούμαι με το κύτταρο. Δεν θα ασχολήσω με το κύτταρο. Θα ασχολήσω με ανάλυση δεδομένων. Δηλαδή, η πιστοποίηση του DNA είναι δισεκατομμύρια δεδομένα τα οποία προσπαθείς να τα βάλεις μαζί με δύο διαφορετικά δείγματα DNA. Επίσης, ας πάρουμε παραδείγματος χάρη τη λειτουργία των φαναριών. Για να αποφασίσεις και να δημιουργήσεις το σύστημα το οποίο πιο φανάρι θα ανάβει κόκκινο, για να μειώσεις το κυκλοφοριακό χάος, πάλι χρησιμοποιείς ανάλυση δεδομένων. Αλλά μία τράπεζα η οποία θέλει να βρει αυτούς τους οποίους κάνουν απάτες, πάλι χρησιμοποιεί ανάλυση δεδομένων. Επίσης, στην αστυνομία πάλι χρησιμοποιούν ανάλυση δεδομένων για πολλές φορές για να εντοπίσουν και να καταλάβουν, παραδείγματος χάρη, στην παιδική πορνογραφία. Επίσης, έρχεται και υπάρχει κάτι που ονομάζεται The Internet of Things. Δηλαδή, το ίντερνετ δεν είναι πια μόνο σε έναν υπολογιστή που επικοινωνούν, αλλά επικοινωνούν τα αυτοκίνητα μεταξύ τους. Επικοινωνούν τα μηχανήματα. Αυτά μπορεί να είναι ένα drone το οποίο επικοινωνεί και στέλνει δεδομένα. Παραδείγματος χάρη, να δώσω συγκεκριμένο παράδειγμα. Ας πούμε ότι έχουμε φωτοβολταϊκά, τα οποία είναι μια τεράστια έκταση φωτοβολταϊκών και πρέπει να ελέγχουμε ποια από αυτά λειτουργούν και τι απόδοση υπάρχει. Υπάρχει εταιρεία η οποία στέλνει drone, το οποίο κάνει καταγραφή, συλλέγει δεδομένα, που τα δεδομένα αυτά δεν είναι μόνο αριθμοί, μπορεί να είναι φωτογραφίες, και υπάρχει ένα σύστημα, ένας επεξεργαστής που θα αποφασίσει ποια από αυτά τα φωτοβολταϊκά έχουν πρόβλημα ή μπορεί να είναι σε σχέση με φυτά που βγάζει φωτογραφίες. Υπάρχουν παντού οι αναλύσεις δεδομένων. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα καταλαβαίνουν και θα μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το τομέα, υπάρχει το μέλλον. Δεν είναι τυχαίο που έχει τόση δύναμη η Microsoft και η Google. Γιατί μαζεύει, και υπάρχει κοινωνία ότι υπάρχει αυτό, η προστασία των δεδομένων, και ουσιαστικά έχουν στο πιάτο τα πάντα. Μέσα από το κινητό που κάνουμε, από το ρολόι που φοράμε, από το smartwatch. Πολύ ωραίο παράδειγμα είναι και ο εντοπισμός του δολοφόνου στην Ελλάδα του πιλότου, όπου ουσιαστικά πώς έγινε, με ανάλυση δεδομένων.
πήραν τα στοιχεία τα οποία τράβηξαν από το ρολόι της κοπέλας και πήραν και από το κινητό του και με την ανάλυση δεδομένων καταφέρανε να καταλάβουν ποιος είναι ο φωνιάς της αδικοχαμένης κοπέλας. Αφού έτσι προσπάθησα να περιγράψω λίγο τον τομέα αυτών, θα πάμε να δούμε λίγο από το σχολείο. Η βάση της ανάλυσης δεδομένων είναι τα μαθηματικά και ειδικά η στατιστική. Επίσης είναι ο προγραμματισμός. Υπάρχει μια σύγχυση η οποία λέει ότι θέλεις να ασχοληθείς με ανάλυση δεδομένων, πρέπει οπωσδήποτε να πάει να κάνεις πληροφορική πρώτο πτυχίο. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι κάποιος πάει από το τομέα της ανάλυσης δεδομένων πάντα από την πληροφορική. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν πολύ πληροφορική και δεν καταλαβαίνουν καθόλου τον τομέα των επιχειρήσεων. Η απάντηση είναι πας από παντού, όπως το ακούσατε. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει πρώτο πτυχίο βιολογίας και θα μιλήσουν και συγκεκριμένο καθηγητή, το Whitehorn, ένα σπουδαίο καθηγητή στην Αγγλία που ασχολείται με ανάλυση δεδομένων, ο οποίος ξεκίνησε από τη γενετική, δηλαδή πρώτο πτυχίο βιολογίας και η ανάγκη που είχε για να μπορέσει να κάνει τις αναλύσεις του γενετική, γιατί εκεί είναι πάρα πολλά τα δεδομένα, κατάφερε και μπήκε στο χώρο των επιχειρήσεων γιατί είχε την τεχνογνωσία λόγω της γενετικής. Επομένως, χρειαζόμαστε μαθηματικά, όμως και προγραμματισμό. Δεν σημαίνει όμως κάποιος ο οποίος δεν του έχει κάτσει το σχολείο, το οποίο θα έρθω και να τονίσω, το σχολείο είναι εύκολο. Τα μαθηματικά που κάνουν στο σχολείο είναι εύκολα. Ένα παιδί το οποίο δυσκολεύεται να τα απεξέλθει, παραδείγματος χάρη στον τομέα μαθηματικών οικονομικών, αλλά θα πρότεινα καλύτερα να πάει μαθηματικά φυσική για να μπορέσει ίσως να κάνει κάποιο πτυχίο το οποίο να έχει σχέση με εφαρμοσμένα μαθηματικά, να έχει σχέση με προγραμματισμό, γιατί θα ήταν καλό, παρά να πει ότι θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει το παιδί από μικρός να ασχοληθεί σοβαρά με τα μαθηματικά και με τη φυσική. Όμως, ξέρω άνθρωπο και ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας που συνεργάζομαι, το πρώτο του πτυχίο δεν είναι ούτε μαθηματικός, ούτε προγραμματιστής. Είναι ορκωτός λογιστής. Ναι, καλά ακούσατε, όμως η αγάπη του, γιατί είναι ένα ταλέντο το να μπορείς να αναλύσεις δεδομένα και να μπορείς να επεξεργάζεσαι, θέλει μεράκι, θέλει ταλέντο, θέλει έπνευση, θέλει δημιουργικότητα. Επομένως, θέλουμε έναν μαθητή το οποίο να προσπαθεί να είναι καλός και το πιο σημαντικό στοιχείο που θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι να εντρυφήσει στην έννοια του προγραμματισμού, όχι στο σχολείο. Στο σχολείο δεν κάνουν τίποτα, ειδικά στο γυμνάσιο κλπ. Να μπει μόνος του να μάθει γλώσσες όπως Python, SQL. Όταν καταφέρει και εντρυφήσει σε αυτούς τους τομείς, θα μπορεί πολύ πιο εύκολα να κάνει τα επόμενα του βήματα. Όσο αφορά τις σπουδές, μπορεί να πάει από οποιοδήποτε τομέα. Μπορεί να πάει και από τα μαθηματικά οικονομικά και από τη μαθηματικά φυσική. Θα πω κάποιες σχολές στην Κύπρο και μετά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που πιστεύω ότι πραγματικά αξίζουν τον κόπο. Όσο αφορά την Κύπρο, θα πρότεινα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα μπορούσε να κάνει πρώτο πτυχίο πληροφορική, θα μπορούσε να κάνει μαθηματικά, αλλά μεγάλο λάθος κάνω, έρχονται κάποια παιδιά και τους βλέπω. Τι έχεις κάνει παιδί μου, μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μπράβο, τι βαθμό έχεις, 7,5. Εντάξει, δεν είναι τίποτα τρελός βαθμός πτυχίου, αλλά για τα κυπριακά δεδομένα και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου που δεν βάζουν βαθμούς, πάνε να πει ότι είναι εξαιρετικός. Και το ρωτάω, τι θες να κάνεις, δεν θέλω να δουλέψω καθηγητής στα σχολεία. Ναι, τι θα κάνουμε, να ασχοληθώ με την ανάλυση δεδομένων. Ωραία, πες μου λιγάκι, τι έχεις κάνει σε προγραμματισμό, τίποτα. Άμα μέχρι τα 23 του χρόνια δεν έχει γράψει ούτε μια γραμμή κώδικα, πώς μπορεί μετά να εντρυφήσει και να μπει σε αυτό τον τεράστιο, δύσκολο και μαγικό κόσμο της ανάλυσης δεδομένων. Θα μπορούσε επίσης το παιδί να σπουδάσει και λογιστική, δηλαδή στα χρηματοοικονομικά ή διοίκηση επιχειρήσεων. Πάλι όμως χρειαζόμαστε παιδεία προγραμματισμού και ανάλυση δεδομένων. Και αυτό δεν μαθαίνεται σε κανένα
πανεπιστήμιο. Το μαθαίνεις μόνος σου. Πρέπει να ασχοληθείς μόνος σου. Όσο αφορά την Ελλάδα, υπάρχουν εξαιρετικές σχολές. Σίγουρα οι πολυτεχνικές σχολές ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών και ηλεκτρικών υπολογιστών, στα Χανιά, στην Πάτρα. Υπάρχει σχολή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Πάτρα, που είναι εξαιρετική και πολύ δύσκολη σχολή. Υπάρχει στο Μετσόβιο εφαρμοσμένα μαθηματικά και φυσική, που είναι μια πολύ δύσκολη σχολή και θα σου δώσει μια τεράστια βάση για να συνεχίσεις πάνω στην ανάλυση δεδομένων και παίρνοντας και στοιχεία φυσικής. Υπάρχουν διάφορες σχολές. Υπάρχουν όμως και σχολές, η οποία είναι στον Πειραιά, παραδείγματος χάρη, η οποία έχει να κάνει με στατιστική ανάλυση, που είναι πολύ συγκεκριμένη σχολή, την οποία την προτείνω αναπιφύλακτα. Είναι πολύ εύκολο να μπεις, μπαίνει κάποιος από τα μαθηματικά και οικονομικά ή και από τα μαθηματικά φυσική. Ο κόσμος δεν την ξέρει, δεν πάνε πολύ. Εκεί θα τελειώσεις αναλογιστής. Δηλαδή, ο αναλογιστής είναι αυτός ο οποίος επεξεργάζεται και αναλύει τα δεδομένα, ο οποίος έχει θέση σε ασφαλιστικές εταιρείες. Έχει θέση σε αυτό που ονομάζεται risk management, risk ανάλυση, το οποίο αναλύει τα δεδομένα για τράπεζες, για χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, τα οποία είναι για λήψεις αποφάσεων. Όμως, μπορεί κάποιος να τελειώσει απλά ένα μαθηματικό. Επίσης, στη ΣΑΜΟ υπάρχει σχολή που έχει να κάνει με στατιστική ανάλυση, γιατί είναι κομμάτι της στατιστικής ανάλυσης. Μετά, στο εξωτερικό, θα πρότεινα την Ολλανδία. Υπάρχει μια καταπληκτική σχολή στο Tilburg, το οποίο ονομάζεται Data Science, η οποία έχει να κάνει και με το Eindhoven, το πανεπιστήμιο. Υπάρχει μισό καιρό κάνει στο Eindhoven, μισό κάνει στο Tilburg. Υπάρχει επίσης μια σχολή στο Tilburg που έχει να κάνει, ονομάζεται Operation Research, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτοί που ασχολούνται με τη μαθηματικά μοντελοποίηση, δηλαδή πώς μαθηματικά χρησιμοποιούμε τα διάφορα μοντέλα για να πάρουμε λήψεις αποφάσεων, η οποία είναι πολύ δύσκολη σχολή, αλλά με εξαιρετικές προδιαγραφές. Μπορεί κάποιος να κάνει χρηματοοικονομικά, economics, υπάρχει η σχολή Econometrics στην Ολλανδία, που πάλι θα μπορούσε να συνεχίσει και να κάνει βήματα πάνω στην ανάλυση δεδομένων. Για μένα οι πρώτες σπουδές δεν έχει σημασία. Όσο αφορά την καριέρα, μετά πρέπει να εντρυφήσεις και να πάρεις πολλές πιστοποιήσεις. Πρώτη και καλύτερη είναι η Microsoft. Υπάρχουν οι οποίες πάρα πολλές επίσημες πιστοποιήσεις, οι οποίες είναι δύσκολες για να τις πάρει κάποιος, την οποία θα δείξεις, παραδείγματος χάρη, ότι καταλαβαίνεις από το Azure. Το Azure είναι το διαδικτυακό, ας πούμε, χώρο το οποίο φυλάνε τα δεδομένα. Το οποίο δεν είναι απλά πράγματα. Δεν παίρνεις ένα πτυχίο στο Excel, ας πούμε, μόνο, απλό basic Excel. Μιλάμε για δύσκολα πράγματα. Power BI, Machine Learning. Το Machine Learning είναι το, έτσι να εξηγήσω, είναι η μηχανική μάθηση, η οποία οι μηχανές, δηλαδή οι υπολογιστές, μαθαίνουν να αντιδρούν και να κάνουν ενέργειες βάσει των δεδομένων που τους ταΐζεις. Όλες αυτές οι τομείς χρειάζονται πολύ καλή γνώση των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του πτυχίου. Οι σπουδές οι οποίες θα κάνεις, πολλές φορές δεν έχουν σχέση με αυτό το αποτέλεσμα που θα κάνεις. Όπως είπαμε, χρειαζόμαστε πολύ καλές γνώσεις όσον αφορά το κομμάτι του προγραμματισμού, το χώρο των επιχειρήσεων. Με αυτά τα δεδομένα θα μπορούμε πολύ εύκολα να ανταπεξέλθουμε και να βρούμε δουλειά. Και ένα από τα μαγικά που έχει ο τομέας της ανάλυσης δεδομένων είναι το ότι τώρα με τις δουλειές εξ αποστάσεως μπορείς να δουλέψεις από παντού. Δηλαδή, θα είσαι εδώ στο πάρκο της Αθαλάσσας με το λάπτοπ σου και θα δουλεύεις για μια εταιρεία στο Λονδίνο ή στη Σουηδία, η οποία η δουλειά σου είναι να αναλύσεις δεδομένα. Γιατί όταν έχεις έναν υπολογιστή και στα επόμενα χρόνια, με το, όχι 5G, τα 10G που θα έχουμε φτάσει, το να μπορείς να χειρίζεσαι τεράστιο όγκο δεδομένων που βρίσκονται στο cloud, στο διαδίκτυο,
θα είναι εφικτό. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και το σημερινό μας επεισόδιο. Κάντε subscribe στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για τα καινούργια θέματα που θα τρέχουμε.